Την καλημέρα μου, υπέροχο πραγματικά το κλίμα και στο ξενοδοχείο που ξεκουραστήκαμε, αλλά και στη Σκόπελο. Συνεχίζουμε το έργο μας, συνεχίζουμε τις βόλτες μας. Πάω να πιω ένα καφεδάκι και έρχονται τα καλύτερα πάλι. Τα λέμε. Ήρθα μάγειρά μου, σεφ μου. Το όνομά σου και καλημέρα. Θόδωρα. Φτιάχνεις τα πόδια στη Φάτο, σκοπελίτικη συνταγή. Και μου είπες ότι το διαφορετικό είναι ότι... Ξεκινάμε με ξύδι αντί για λάδι. Μπράβο. Σκόρδο, κρεμμύδι. Σοταρείς. Ναι, στην αρχή να βγάλει τα υγρά του, να αλλάξει χρώμα και να κρατήσουμε το χρώμα που θέλουμε από τα πόδια. Α, να τα πιει τα υγρά του. Όχι, θα βγάλει τα υγρά του από τα πόδια. Θα τα πιει, θα βγάλει στη σάλτσα. Ωραίος. Ξύδι, κρεμμύδι, σκόρδο, σοτάρισμα. Μέχρι να πάρει χρώμα για να βγάλει τα υγρά από τα πόδια. Και μετά έρχομαι. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Λάδι και τη σάλτσα. Πάω εγώ μια βόλτα και επιστρέφω. Επέστρεψα και βλέπουμε ότι το φταπόδι έχει βγάλει. Όλα τα υγρά του. Και έχουν πάρει και το χρώμα από το φταπόδι. Το ελαφρύ ροζ αυτό. Δεν βάζουμε στο φταπόδι αλάτι, δεν βάζουμε νερό. Τίποτα. Τώρα λοιπόν προχωράμε στο δεύτερο στάδιο. Ελαιόλαδο. Έτσι πολύ. Για την ποσότητα αυτή, ένα νεροπότηρο περίπου. Είναι 2,5 γράμμα καφεδάκι. Μια κανέλα. Ένα ξύλο κανέλα. Θα αφήνουμε κανένα δεκάλεπτο μαζί με το λάδι σκέτο. Και μετά θα προσθέσουμε τη σάλτσα. Σάλτσα ντομάτας, πελτέ, τι θα κάνει. Πελτέ. Πάντα πελτέ. Και τα κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια σε μισή ώρα από τώρα, σε 45 λεπτά αφού μπουν τα κρεμμύδια, θα είναι έτοιμα. Ακινάρες αλαπολίτα. Ακινάρες αλαπολίτα και ακινάρες φυσικά από τη Σκοπέλου. Ναι. Είναι οι μαύρες οι ακινάρες. Α, οι μαύρες Σκοπέλου. Δίπλα τι έχεις. Δίπλα πεντάξει, βάζουμε γίγαντες για να κάνουμε γίγαντες. Και γίγαντες. Πα. Τσιπουράκι τα πάντα εδώ. Θοδωρή, πες μου λίγο για τα δαμάσκηνα εδώ. Αυτά είναι δαμάσκηνα σκοπελίτικα. Δαμάσκηνα ξινά σκοπέλου. Ξινά. Τα οποία τα χρησιμοποιούμε σε πολλά φαγητά, ειδικά σε στιφάδο, φακές. Δίνουν έτσι μια διαφορετική νότα, να το πούμε. Δίνουν μια, ναι, όξινη νότα, όξινη. Και φρέσκια. Είναι διαφορετικά, είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικό, παίρνουν προς το τέλος του φαγητού για να μην διαλυθούν και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και πελτέ τώρα, έτσι. Τώρα βάζουμε πελτέ. Όχι πάρα πολύ. Να μην γίνει και τέρμα κόκκινο, όχι, θέλει, όχι. Να μαυρίσει. Όχι, θέλουμε υγιεινό χρώμα. Μπράβο. Τα ποδιού. Ίσα ίσα. Προς το ροζέ. Μπράβο, ίσα ίσα για να κάνει. Τα αφήνει τώρα σαν... μέχρι να μαλακώσει. Κάνει μια. Τώρα κάνει 20 λεπτό. Λεπτό. Και θα προσθέσω τα κρεμμύδια μετά. Λοιπόν, περάσαν κανένα 20 λεπτά, το πολύ μισή ώρα. Τα κρεμμύδια. Θα ρίξουμε τα κρεμμυδάκια. Αληθινά κρεμμύδια στη φάδου. Μπουκάρια, ανακάτεμα και τα δαμάσκηνα προς το τέλος. Τα δαμάσκηνα προς το τέλος, κάνα 10 λεπτά πριν το τέλος. Τέλεια, τα αφήνουμε τώρα. Τώρα τα αφήσουμε 45 λεπτάκια περίπου, να χυλώσει. Και εγώ θα το απολαύσω, το δοκιμάσω έξω, στην παραλία. Ναι, στο κύμα. Έτσι.
μια ιδιαίτερη κοτοσαλάτα θα κάνουμε τώρα για να φτιάξουμε σάντουις, και αυτό οφείλεται στο κοτοπαριζάκι, στα υπηρώτικα αυγά και σε κάποια υλικά τα οποία θα την κάνουν έξτρα νόστιμη και φυσικά διαφορετική. Τι κάνουμε, ξεκινάμε. Κρεμμυδάκι. Το ψιλοκόβουμε. Κράμπερις, έτσι είναι γλυκόξινα αυτά, θα δώσουν μια διαφορετική ένταση. Ψιλοκόψτε τα για αυτά όσο μπορείτε ή και χοντροκόψτε τα. Καλά είμαστε νομίζω. Πάμε στο μπολ. Τρίβουμε το κοτοπαριζάκι στο χοντρό μέρος του τρίφτη. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με ένα φιλέτο κοτόπουλο φυσικά, βρασμένο ή και ψημένο, θρηματίζοντάς το. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα και με το αυγό, βάλτε ένα ή και δύο, αναλόγως βέβαια την ποσότητα που θα κάνετε. Χυμό από φρέσκο lime, Worcester sauce και τελειώνουμε με μαγιονέζα. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε σε σάντουιτς. Ανακατέψτε την. Πάρτε αυτήν εδώ ακριβώς την υφή και την μορφή της σαλάτας, βάλτε τη στο ψυγείο και κάντε σάντουιτς και ό,τι σας αρέσει. Πατσής, Βασίλης, εσύ είπε, ναι, Πατελής, Πατσής Βασίλης ο μπαμπάς σου. Και βρήκε στη Σκόπελο τον Πατσί του Βασίλη από τα Φάσα, έχει πολλούς σκοπελίτες πατσίδες εδώ. Ναι, από ποια πλευρά του νησιού μου είπανε ότι είναι πολύ, από την άλλη, μέσα στη Σκόπελο, χθες μου είπανε... Από εκεί πιο λίγο, το έδωσε τη γλώσσα. Άρα, πραγματικά πρέπει να αναζητήσω τις ρίζες μου, μήπως είναι σκοπελίτικες, ε. Λοιπόν, εντάξει. Γεια. Επειδές. Φυσικά, θα πάρω το συγγενή, το μακρινό. Πάμε για σκοπελίτικη τυρόπιτα. Ζυμαράκι απλό. Απλό, όπως γίνεται πάντα. Ανοίγει. Με το μπλάστι το μεγάλο το μακρύ. Παράδοση, όχι με μηχάνημα. Το χέρι είναι χέρι. Το ωραιότερο. Έχει τελείως διαφορετική φύση. Ανοίγουμε τσακατσάκι. Ανοίγεις, το ανοίγεις τέρμα, λεπτό, σαν φιλοκρουστάς. Ναι, τώρα θα το δεις. Ψηλό, ναι, σαν φύλλο κρούστας. Η πίτα μας δεν είναι τίποτα τρασκευαίο, αλλά είναι απλή. Ναι. Και τι τυρί βάζετε? Τυρί φέτα. Φέτα, μόνο φέτα και... Βάζουμε και κατσικίσιο κατά προτίμηση, αν το θέλει. Θα κρέμε μέλι από πάνω. Οι ντόπιοι, όχι, εμείς δεν το βάζουμε. Δεν το βάζετε, αλλά είναι ωραία. Και μετά τηγανίζετε σε μπόλικο λάδι. Τηγανίζετε σε μπόλικο λάδι. Θα τη τηγανίσουμε να τη φάτε.
να τη δοκιμάσετε από πρώτο χέρι. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο πάντα. Κλειρή φέτα. Ή μαλακή. Ωραία, ωραία φέτα. Μια, μια καλή φέτα. Φέτα. Μια ποιοτική φέτα. Ναι, okay. Μια ποιοτική φέτα. Και μετά τη λέγεται. Α, την κάνεις έτσι αεράτα. Ελαφρά, ελαφρά, για να μην γίνει να τη γανιστεί μέσα. Στο τέλος βέβαια τη ρολάρεις εδώ. Ναι. Για να πάρει το σχήμα. Και μετά κάνεις ένα σαλίγκαρο. Αυτό, αυτή είναι η πίτα μας. Α, έχω κάνει και εγώ τέτοια, εντάξει. Ναι. Ελαιόλαδο πάλι. Ελαιόλαδο, πάντα. Πάμε. Έχουμε αγάπη με το ελαιόλαδο. Βουαλά. Ορίστε. Φρέσκη, η πυρόπιτα φουσκώνει έτσι. Και την κάνει σε κατσαρολάκι, ότι γάνει. Είναι πιο ωραίο έτσι. Ναι. Γιατί την περιορίζει, δεν την αφήνει απλώς και να γίνει τεράστια. Mm. Και να ξέρω τι γανίζει. Πρέπει να, να είναι και λίγο μαλακιά μέσα. Πω, τι χρώμα έχει δώσει, Παναγία μου. Α? Χαρτάκι έτσι να τραβήξει τα λάδια. Ναι, σωστή. Και άλλο ένα χαρτάκι από πάνω. Πολύ σωστή. Να πάρει και τα άλλα τα λαδάκια. Ακού. Ακού. Αυτό είναι. Εντάξει, τώρα κρυώνει. Σκοπελίτικη τυρόπιτα. Δοκιμάζω, ναι. Ακόμα. Με τα μανίας. Ε. Πού είναι ο Πατσής. Ο Βασίλης. Συ, ε. Σκοπελίτικο όνομα. Και ο Βασίλης και Χρήστος. Μετά λέγει τώρα. Χρήστος ο πατέρας μου, Βασίλης εγώ. Ναι. Άρα κρατάμε από σκόπελο, Παναγία μου, γι' αυτό είμαστε μερακλείδες εμείς οι Πατσίδες. Ακριβώς. Απίστευτη, παιδιά. Τα φύγω ειλικρινά και πραγματικά και αληθινά με τον πιο ωραίο τρόπο. Δεν έχω φάει ωραιότερο ζυμάρι, το εννοώ. Να είσαι καλά. Πιο νόστιμα και πιο τραγανά και πιο σωστά τηγανισμένη. Να είσαι καλά, ο Αντώνης Ζήπνα δεν πειράζει, τα λέει. Λικέρα παρόριζα με βάση το τσίπουρο. Όχι. Το κρασί. Το κρασί. Το κόκκινο. Γλυκό σαν και σένα. Όχι, σαν την κόρη μου. Και νόστιμο χωρίς να έχω δει την κόρη σαν την κόρη. Αφού είναι τέτοια μαμά. Ποια είναι η κόρη και εγώ είμαι νόστιμη. Και ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς είναι πιο νόστιμος. Γλυκύτατος. Πιο νόστιμος. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Στην υγειά σας. Να είστε να σας φιλεύουμε. Να είστε καλά. Να σας βλέπουμε. Αληθινή, σκοπελίτη και τυρόπιτα, νόστιμος ο δε πρέπει ή όσο πρέπει. Έφυγα. Πρόδρομος. Εδώ στον πρόδρομο. Το γνωστό και μη εξαιρεταίο. Πάρτε την καλλιτεχνία που ξέχνει. Ποιος την έβγεξε? Συ? Ένας φίλος από πρόδρομο. Βολό. Φουτούλης. Πώς? Ο Φουτούλης. Φουτούλης. Πώς? Παραλία, λιμανάτι και σας έχω πάλι εδώ πράγματα ωραία να δείτε. Έτσι νομίζω δηλαδή, δεν σε φάμε κανένα γύρω. Θα μας περιμένει. Μας περιμένει γιατί είναι ωραία. Είναι ωραία η κυρατζό. Αχα, ράσα. Άντε να δούμε. Κυρατσό, αγαπημένη φαν της εκπομπής. Μαγείρισά μου, λοιπόν. Τι έκανες σήμερα? Σήμερα κάνω ψαρόσουπα. Ψαρόσουπα. Εδώ βράζω κουκιά. Κουκιά, ναι. Α, το έχετε και εσείς. Κουκιά με αγκινάρες. Κουκιά με αγκινάρες σαλάτα. Ναι, ναι. Όχι, με μάραθο, με... Μ' αρέσεις. Ψαρόσουπα, με τι ψάρια? Ψαρόσουπα. Διάφορα. Διάφορα. Σκορπίνες, γατζί, λίχνη, ψάρια της σούπας. Λουλούδια με την γέμιση από τα ντολμαδάκια την ίδια? Όχι, όχι. Άλλη? Ναι, τα ντολμαδάκια έχουν σπανάκι, έχουν άλλα, άλλη γέμιση. Πίσω τα ντολμαδάκια.
Έχουν και σπανάκι μέσα. Ναι, σπανάκι, λάπα, τρεφεδάκι, άνηθο. Άμα έχουν και άγρια. Αυτό μου αρέσαν εμένα πολύ. Και η σούπα εδώ της κυρατσός διαφορετική. Βλέπω πάνω τα... Πώς θα σερβίρεις τώρα αυτή. Το ψάρι... Ψαράκι και σούπα. Μα... Σε άλλο πιάτο το ψάρι, ψάρι, σε άλλο πιάτο το ψαράκι και κλασική. Άλλο σούπα. Ναι. Όλες οι προσωπικότητες περνάνε από την κυρατσό. Έχεις μαγειρέψει για τον Τζέιμι Όλιβερ. Ρόμπερτ Ντενίρο, εδώ έχεις μαγειρέψει για τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Έχεις μαγειρέψει για τον Τραβόλτα. Λοιπόν, βλέπω διάφορες προσωπικότητες. Χαμαλιά. 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 Αμυγδαλόψυχα. Αλλά... και αθώνε. Μικρούλια για κέρασμα και... Αυτά ναι, για τον κόσμο, ναι, έτσι, μικρά. Αμπαρόριζα. Αμπαρόριζα. Λικέρ. Λικεράκι αμπαρόριζα. Θα φτιάχνουμε όλα εμείς. Δεν θα βρεις κάτι έτοιμο εδώ να πεις ότι είναι. Τέλειο. Είσαι θεά. Να είσαι καλά. Είσαι θεότητα και χάρηκα που την γνώρισα. Να τα πούμε εμείς σύντομα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να μαγείρισες από τα παλιά καθαρές και τίμιες. Να είσαι καλά. Συνεχίζω. Και να πηγαίνεις παντού και να, και να πηγαίνω μαγειρεύοντας. Σε... Αληθινές, σαν και σένα. Συνεχίζω εγώ το αγίασμα. Έχουμε ένα 100% βιολογικό κρυθαράκι ζέας. Οπότε δεν συμπεριφέρεται όπως τα κοινά. Δεν θα το βράσετε πολύ, 3-4 λεπτά. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Ή θα το ρίξετε με σούπα, σούπα με 100% επίσης βιολογικό ντόματο χυμό και θα τα αφήσετε σκεπασμένο για ένα τέταρτο με 10 λεπτά και θα φουσκώσει και θα απολαύσετε πεντανόστιμη ντοματόσουπα, κρύα ή ζεστή, με λάδι βασιλικό. Έτοιμη σούπα, δοκιμάστε την και αναζητήστε αυτό το ντοματοβολτό. Είναι σαν να τρώτε καλοκαιρινές φρέσκες ντομάτες. Και οπωσδήποτε το λάδι βασιλικού. Thank you.
Κόπελλος, εισιτήριο, μάσκα και γεια σου Κόπελλος. Τα λέμε. Καράβι. Πηγαίνοντας για τη Σκόπελλο, σταματάς πρώτα στο λιμανάκι της γλώσσας. Έχει δύο στάσεις. Εμείς δεν είδαμε πλάνα από το λιμάνι όταν πηγαίναμε στη Σκόπελλο. Ας δούμε τώρα που φεύγουμε από τη Σκόπελλο. Αγαπώ και Σκόπελλο. Σας από τον πανέμορφο Βόλο, πίσω μου ο Παγασιτικός. Έχω περάσει το Βόλο, βλέπετε το εργοστάσιο της Αγίας Ηρακλής και την Αγριά, θα την περάσουμε, θα σας πάω σε μια πανέμορφη περιοχή που ακούει στο όνομα Άφησος. Στην Άφησο με πολλές και όμορφες παραλίες και έχω σταματήσει στην πρώτη, είναι ακριβώς πίσω μου, είναι ένας μικρός πανέμορφος ήσυχος και ήρεμος κολπίσκος, το Καλυφτέρι ή αλλιώς η παραλία Καλυφτέρι. Θα τις πάρουμε με τη σειρά, θα τα δούμε όλα, είναι ήσυχα αυτή την περίοδο, ειδικά σήμερα που είναι καθημερινή, δεν έχει έτσι ακόμα έρθει ο πολύς ο κόσμος και ο τουρισμός. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για να δείξουμε τι πρέπει να επισκεφτείτε όταν έρθετε στην Άφησο. Αμέσως μετά, η δεύτερη και ουσιαστικά η πρώτη, αφού μπεις μέσα στο πανέμορφο χωριό
Άφισο ή παραλιακό χωριό Άφισος. Βρίσκεται αυτή η παραλία εδώ, ένας κολπίσκος πάλι, αλλά πιο βασικά μοιάζει σαν λιμανάκι, σαν μικρό λιμανάκι, το Λαγούδι. Κάνω τη στροφή μου. Δείτε πόσο όμορφα είναι, μοιάζει με κυκλαδίτικο νησί, πραγματικά. Πανέμορφη τοποθεσία, καταλήματα, ξενοδοχεία, ψάρο ταβέρνες, μπαράκια, καφετέρειες, τα πάντα. Έρχεσαι, κάνεις τις διακοπές σου όχι για διήμερο, αλλά για όσο θες, για δεκαπενθήμερο. Έχει καλτερεί μια όντως κυκλαδίτικα, όντως νησιώτικα, θυμίζουν νησί του Αιγαίου. Λοιπόν, θα τα ανέβουμε για να προχωρήσουμε και στις άλλες παραλίες. Πάμε. Αγίας Παρασκευής μπροστά μας. Και ανεβαίνουμε. Εντάξει, δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, να έχει τέτοια σοκάκια, τόσο απίστευτα γραφικά σπίτια. Ειδικά το βράδυ εδώ θα περπατάς και θα χάνεσαι. Θα νομίζω ότι είσαι κάπου αλλού, αλλά θα είσαι στην Άφισο. Δείτε, δείτε. Έχει και αυτή την πιλιορίτικη ομορφιά, την πιλιορίτικη άβρα, την πιλιορίτικη αρχιτεκτονική, αν μου επιτρέπετε. Να γυρίσουμε πίσω, να περάσουμε πάλι μπροστά από την κεντρική πλατεία. Εδώ είναι αναψυκτικό, καφεδάκι, φαγάκι, κάτω από τα δέντρα, κάτω από τα πλατάνια, και να συνεχίσουμε. Θα τα πάμε και θα τα γυρίσουμε όλα με τη σειρά, όπως πρέπει. Βρήκα άνθρωπο κατάλληλο, είναι μπροστά σας, ακούει το όνομα Ευαλίνη, σπάνιο, μοναδικό, που προέρχεται από... Παρασκευή Γαλήνη. Παρασκευή Γαλήνη, τι έχει λατρέψει εδώ την Άφισο και θέλει να μας πει μια μικρή και σύντομη ιστορία. Δικιά σου ιστορία. Ναι, ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ ήρθα εδώ από πολύ μακριά, ερωτεύτηκα τον τόπο, λάτρεψα τον τόπο και ομολογώ πως είναι μοναδικός προορισμός μου πλέον, αν και ακόμα μικρή,
Μοναδικός προορισμός που θέλω να επισκέπτομαι. Βρισκόμαστε στην Άφησο, στην κεντρική πλατεία. Πίσω μας τα νερά και η βρύση. Πίσω μας είναι οι γνωστές βρύσες όπου ήρθε λέγεται ότι ήρθε ο Ιάσονας με την εκστρατεία του. Άφησε το καράβι του, την Αργό, όπως ονομάστηκε μετέπειτα. Mm-hmm. Έτσι ώστε να ανεφοδιαστούν. Ανεφοδιάστηκαν και λέγεται πως έγινε από τις συγκεκριμένες βρύσες που βλέπουμε πίσω μας. Που έχεις πίσω σου. Ακριβώς. Αυτή τη σύντομη λοιπόν αλλά χαρακτηριστική ιστορία για την Άφησο. Δουλεύεις εδώ, έρχεσαι εδώ, την επισκέπτεσαι συχνά γιατί την αγάπησες και την λάτρεψες. Ακριβώς, ακριβώς. Κάποιος μπορεί να έρθει να μείνει εδώ, έχει τα πάντα, έτσι. Να έρθει να μείνει, να πιει το ποτό του, να φάει υπέροχο φαγητό στα ταβερνάκια που αν και λίγα είναι υπέροχα όλα. Ποιοτικά. Ακριβώς, έχει νυχτερινή ζωή, δηλαδή θα πιούμε το ποτό μας άνετα και με ασφάλεια όπως πάντα. Mm-hmm. Και τι άλλο θα απολαύσουμε? Το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευαλίνα μου. Καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Καφεδάκι εδώ το φίλο μου το Σάκη Αρύμπα. Φεύγω. Και έχω δεσμευτεί ότι θα ξανάρθω για να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Στην παραλία και στο μικρό χωριό Λεφόκαστρο συναντάς τρεις παραλίες. Αυτή είναι η πρώτη γιατί εγώ φεύγω τώρα, έτσι θα δούμε και τις άλλες δύο. Η μία πιο όμορφη και πιο ήσυχη από την άλλη. Πάμε. Για να ετοιμάσουμε το πράσινο ταχίνι, χοντροκόβουμε τον κόλιανδρο και το μαϊντανό. Πάντα φρέσκο. Τα βάζουμε μέσα σε ένα μπλέντερ μαζί με το ταχίνι, το σκόρδο
το κείμινο και το ζατάρ. Αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε ελάχιστο νερό. Και το χυμό φρέσκου λεμονιού. Κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια το απάκι. Και την πιπεριά σε ζαράκια. Περνάμε το απάκι από το τηγάνι, τηγανίζουμε το αυγό και σερβίρουμε πάνω σε ψημένη πίτα. Θρηματίζουμε τη φέτα και σερβίρουμε με όσο ταχύνι θέλουμε. Επιλέξει πάλι έναν πραγματικά σπουδαίο και μαγικό προορισμό. Αρκετά ψηλά, πρόποδες Κισάβου, σπηλιά Κισάβου θα πάμε. Πίσω μου το Σικούριο. Σε λίγο οι εκπλήξεις ξεκινάνε. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Φύγαμε, ανεβαίνουμε ψηλά. Πάμε! Πάλι 31 χιλιόμετρα από τη Λάρισα, περίπου μία ώρα, περνάς στο Σικούριο, ανεβαίνεις λίγο ψηλά, 850 μέτρα το υψόμετρο, έρχεσαι σπηλιά Κισάβου, πεισμένη στους πρόποδες, ουσιαστικά στο βουνό Κισάβος, απολαμβάνεις όλη αυτή εδώ την πρασινάδα και την ηρεμία της φύσης για άλλη μια φορά, γιατί γι' αυτό έρχεσαι και για κάτι άλλο, για το καλό παϊδάκι, για το καλό κρέας, για το καλό φαγητό που και εγώ θα απολαύσω, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ανεβαίνουμε ήρεμα σήμερα, πας και καρίτσα λέει από εδώ, μάλλον είναι ο παλιός ο δρόμος,
ανεβαίνω πάνω και να δούμε πού θα πάμε και τι θα δούμε σήμερα. Τι κάνετε, ε? Τι έσπυρες? Καπόλα. Τι? Πατάτες, κρεμμυδάκια. Έχει ωραία ντομάτα η σπηλιά, αληθεύει? Ναι. Ε? Έχω μάθει ότι έχει τρομερή ντομάτα. Πώς μένετε εδώ, 30, 40? Ε? Δεν μένετε εδώ, τώρα ήρθαμε. Όχι, κάτοικοι στο χωριό. Τίποτα δεν είναι. 5-6 είναι το χωριό. Το χειμώνα? Δεν έχει, ποιος είναι. Μαναχά? Είδα. Πανέμορφα όμως, ε! Και? Πανέμορφα. Εδώ είναι το τον βράχο που λέει πίσω μου. Ναι, εκεί πάνω είναι ο βράχος. Τέλεια. Το όνομά σας? Φωτεινή, Μπαλογιάννη. Μπαλογιάννη, να είστε καλά κύριε Φωτεινή. Άντε βάλει το μπαξέ και εύχομαι να γίνουν όλα όπως θα πρέπει. Θα έρθω το καλοκαίρι. Θα έρθω το καλοκαίρι, αν μπορέσω. Γιατί πού είσαι? Κρήτη. Από την Κρήτη. Χανιά, Κρήτη. Όχι, δα. Του Μανώλη. Ναι. Η ταβέρνα. Ποιο Μανώλη? Στου Μανώλη η ταβέρνα έπεσε μια του φεγιά. Του Μανώλη, πού είσαι, μέσα στα Χανιά? Θυμήσου και ξανάρχομαι να μου πεις. Μπροστά μας το Μνημείο των Ηρώων έχει μεγάλη ιστορία, λέει γιαγιά. Από τους Γερμανούς, λοιπόν, φωνευθέντες. 26 Τρίτου 1944. Οι αντάρτες μπήκαν εδώ στην εκκλησία? Για να ζεσταθούν. Ναι. Ναι, αλλά όμως κάτι προδότες από εδώ. Ναι. Θυμηθείτε, λέει, δεν έρχονται οι αντάρτες. Ναι. Δεν έρχονται. Αυτοί ήρθαν από πέρα, ήρθαν από εδώ, από πού θα ήρθαν. Ήρθαν και τους ευνηδίασαν. Και τους ευνηδίασαν. Και τέτοιοι εκεί βγήκαν, σκότωσαν έναν δυο, αλλά αυτοί ήταν μέσα, ήταν πρωταχαλημένα. Άρα γι' αυτό ήταν εδώ μέσα και μόνο μέσα στο εκκλησάκι. Ναι. Ήταν παλιό, το χάλασα και τώρα το ξαναφτιάξαμε καινούριο για να. Και κάνουμε ένα μνημόσυνο κάθε χρόνο. Το κάνει ο σύλλογος στο χωριό. Και τους προδώσαμε. Έρχονται όλοι δηλαδή, μεγάλοι δηλαδή. Έτσι καλούμε και έρχονται. Βέβαια. Γίνεται μνημόσυνο. Ναι, γίνεται. Ναι, να πάω και στο εκκλησάκι, γιαγιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια, πάν πήγες. Πού? Εδώ. Στην κεντρική. Εδώ, ρε. Στο θα πάω, θα πάω. Πήγες. Τώρα θα πάω. Ξέρεις πού είναι? Πού? Από εδώ από τα σκαλοπάτια, μην του βγάλει το αυτοκίνητο πάνω. Ναι. Παρακάλεσέ το εδώ. Πόση ώρα είναι? 3 λεπτά. Τίποτα. Πάμε να ανέβουμε και στον Αϊγιάννη. Είμαστε εδώ στην πλατεία Πεσόντων. Όπως μας είπε και η γιαγιά, ήταν εδώ οι ήρωες. Κοιμήθηκαν και τους προδώσανε και έγινε η σφαγή εδώ, φωνεύτηκαν εδώ. Ποιο φαγητό σου άρεσε στην Κρήτη πιο πολύ? Χοχλιούς έφαγες, σαλικάρια? Δεν τρώμε σαλικάρια. Δεν τρώμε. Μαχά κρέας. Είχαν ό,τι μιλάμε δηλαδή, τέτοιο τραπέζι. Μπουρέκι, πιλάφι, γαμοπίλαφο έφαγες? Είχαν ένα μια τραπεζαρία και περνούσες και έπαιρνες ό,τι ήθελες. Α, μπουφέ. Είχαν μπουφέ, ναι. Ναι. Άρα. Μπουφέ από εδώ μέχρι κάτι μιλάμε σου. Από εδώ μέχρι τη Λάρισα μπουφέ. Ναι, μπουφέ. Εκεί έλεγαν, εκεί δεν υπάρχει άλλος καλύτερος. Μάλιστα, τέλεια, χαίρομαι που πέρασε καλά. Άντε να πάω και στην Παναγία των Βράχων, είπαμε. Ναι. Παναγία των Βράχων. Ναι. Πάμε. Πάνω, γεια σας. Παναγία των Βράχων πάνω. Όπως πας ευθεία. Ευθεία, ευχαριστώ. Ωραία. Πώς? Καλά. Όπως τι έχει, λέω. Όπως τι? Με τρόμαξες. Α, σε τρόμαξα. Όχι, συγγνώμη. Α, δεν πειράζει. Συγγνώμη. Ωραίοι άνθρωποι. Αληθινοί άνθρωποι. Η γιαγιά μας τα είπε όλα. Τρόμαξα και τον άνθρωπο πίσω, συγγνώμη. Δεν το ήθελα. Πάμε, Παναγία των Βράχων. Α, να μπροστά. Ταμπέλα.
ωραία, όμορφα, δροσερά ή δηλιακά. Πάμε να μπούμε μέσα και στην Παναγία του βράχου, γύρω στο 1,5 μέτρο η είσοδος. Δεν θα έχουμε καλό φωτισμό σίγουρα, είναι και καλυμμένα εδώ βλέπω. Για την υγρασία, μάλλον. Πρόκειται για ένα εκκλησάκι, ναι, ουσιαστικά χτισμένο κάτω από τα βράχια μέσα σε μια μικρή σπηλιά. Αυτό βλέπω, αυτό διακρίνω και τώρα θέλω να δείτε και πόσο χαμηλή είναι η είσοδος. Είτε πίσω. Γύρω στο 1,5 μέτρο. Παρ' όλα αυτά ενεργειακά εδώ είναι. Αφήστε τα. Τίποτα. Το απόλυτο ζεν ηρεμούν όλοι. Δεν έκανα το λάθος και ζήτησα εμφιαλωμένο νερό στο καφενείο εκεί στην ταβέρνα και μου λέει ο κύριος, ήρθες τώρα εδώ να πιεις εμφιαλωμένο νερό, μου λέει, πήγαινε κάτω στην Τρανιβρύς και πιες. Τι έκανες, κάτσε μαλλόγεις, πας και πίνεις νερό και πίνεις βελούδο. Αυτό γαλονίζαν παλιά τα σιτάρια και τα πιθάρια. Το κάνει. Πίνω λικέρ χειροποίητο κράνα. Με κράνα και τσίπουρο, τσάι του βουνού. Θα έρθω το χειμώνα να σας δείξω πώς είναι το χειμώνα η σπηλιά και να φάμε. Γιατί τώρα εντάξει, είναι και η μέρα περίεργη, δεν έχει κόσμο. Πρέπει να έρθουμε τη σωστή εποχή. Ανανεώνουμε εδώ το ραντεβού για το χειμώνα. Θα φάμε τα καλύτερα. Στην υγειά σας με υπέροχο λικέρ κράνο ή αλλιώς κράνο. Κατέβηκα από τη σπηλιά, έφτασα στο σικούριο, κατέβηκα λίγο παρακάτω 2-3 λεπτά, πίσω μου αυτή η πανέμορφη τεχνητή λίμνη, η οποία έγινε για λόγους άδρευσης, πλέον αποτελεί πολιτιστικό κομμάτι της περιοχής. Πάπιες, τα παγκάκια πίσω, σωστά από ό,τι βλέπω και από όσο βλέπω διαμορφωμένο. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος εδώ, γίνονται πάρτι, κυρίως το καλοκαίρι, λοιπόν, δρόμενα, συναυλίες, τα πάντα. Βολτάρουμε και εδώ. Δεν το λες άσχημο. Είναι 20 λεπτά από τη Λάρισα. Έτσι. Δεν είναι πολύ μακριά το σικούριο. Γι' αυτό και έρχεται αρκετός κόσμος εδώ. Εντάξει, τώρα είναι καθημερινή σήμερα. Σαββατοκύριακο γίνεται εδώ ο χαμούλης. Είδα ψησταρκές, είδα διάφορα. Και φυσικά, όπως σας είπα, πάρτι. Μπάρα, πάρτι. Γεια σας και από την Πάρτι.